Σε εγρήγορση βρίσκονται από το πρωί η Εθνική Φρουρά και η Αστυνομία για τη διεξαγωγή τη παράνομη τουρκική άσκηση έρευνα και διάσωση στα κατεχόμενα με την επωνυμία Τζανέρ Κιόνελι. Για την παράνομη άσκηση των Τούρκων έχουν ήδη γίνει από πλευρά τη Κυπριακή Δημοκρατία διαβήματα προ τα Ηνωμένα ΕΕ Έθνη και άλλα αρμόδια διεθνή βήματα, ενώ έχουν δοθεί οδηγίε στα σώματα ασφαλεία να παρακολουθούν επί 24 ώρου βάσεω τη κινή των Τούρκων από αέρο, ξηρά και θαλάσση. Η διεξαγωγή τη άσκηση ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή και αυτή θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 12 Ιουνίου. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του Συντονιστικού Κέντρου Έρευνα και Διάσωση του λεγόμενου Υπουργείου Μεταφορών, Ναυτιλία και Συγκοινωνιών, καθώ και με μονάδε στρατού και πολιτική άμυνα. Τα σενάρια στην ξηρά θα υλοποιηθούν μεταξύ 5 και 6 αύριο το απόγευμα, κοντά στο κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα, στο σκλαβωμένο πενταδάχτυλο, ενώ τα σενάρια στη θάλασσα θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Ιουνίου, στο θαλάσσιο χώρο τη κατεχόμενη αμοχώστου, από τι 3.30 το απόγευμα μέχρι τι 11 το βράδυ.